να είναι έναν άλλο βράχο, να κάνουμε παρέα. Τι έχεις βράχη, τι έχεις βράχη και δεν χαμογελάς. Όλα να σου νάζει σάχια. Άκουνανε, πώς θα σου πω. Λέγε λοιπόν, τι έχεις. Να, νιώθω μόνος. Μόνος και εμείς οι φίλοι σου. Ναι, δεν λέω, είστε όλοι φίλοι. Αλλά μόνο δουλειά θέλετε και εγώ είμαι μόνος. Και θέλω παρέα. Τι παρέα. Ένα άλλο βράχο μπορεί να το κανονίσει. Σε παρακαλώ. Πού να δω τι μπορεί να γίνει. Ο ουρανός μεταφέρει την επιθυμία του βράχου στους υπόλοιπους και όλοι υποσχέθηκαν να φροντίσουν το θέμα του μόλις θα είχαν λίγο ελεύθερο χρόνο. Thank you.
καπελά λίγο νερό το τραβέρι. Εντάξει. Εντάξει. Φεύγω τώρα και άμα με χρειαστείς με χρωμάτους. Ο Μπράφος έγινε παράξενο. Με πολύ προσοχή στην αγκαλιά του. Πρώτη φορά όταν αισθανόταν κάτι ζεστό στην αγκαλιά του και δεν ήταν πια μόνος. Μα ο άνεμος είχε μπερδέψει τον Βράχο. Τίποτα δεν του εξήγησε. Και αυτό το πραγματάκι ήταν τόσο διαφορετικό από αυτό. Πώς θα κάνανε παρέα, μιλούσε άραγε. Πώς θα γινόταν όταν θα μεγάλωνε. Και αυτό το σ' αγαπώ, πώς θα το έλεγε. Πρώτα θα το έλεγε ψιθυριστά. Σα να πω. Και μετά φωναχτά στο κλαδάκι. Σα να πω. Σα να μου φαίνεται καλύτερα. Να το πω πολλές φορές μέχρι να το πάθει καλά. Η νύχτα από να δω σιγά σιγά είχε μάθει τα νέα από τον άνεμο και άκουσε τα λόγια του κάτω. Να, άμα τη γυρίσει, τι πάλι ανακάλυψε. Για να δω τι μπορεί να γίνει.
Πολύ ωραία. Όλα πάνε τέλεια. Μην ανησυχείς. Ο Βράχος πίστεψε τα λόγια του άνεμου και συνέχισε την καθημερινή φροντίδα της μικρής παρέας του, περιμένοντας υπομονετικά να μιλήσει. Τότε ήρθε ο ήλιος. Καλημέρα. Πώς θα πας με την παρέα σου? Καλησπέρα, ήλιος. Μια χαρά θα πάω. Μόνο που... Τι σε ανησυχεί, Βράχιο? Να, αυτό το πλανάκι είναι πολύ σου. Ούτε μια κουβέντα δεν έχει. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Α, και βράδυ ακόμα. Αυτό το πλανή ηλιά. Τι είναι? Ναι, η ηλιά, το δέντρο είναι κάτι πολύ ωραίο. Είναι καλή η παρέα. Θα δεις σύνδεση. Μιλάει, κάνει κάτι. Ναι, κάνει πολλά πράγματα, αλλά τώρα πρέπει να φύγει. Εσύ να τα αγαπάς και όλα θα γίνουν. Μα φώτισες. Thank you.
δεν τη πέτωσα από εκεί και το κάνησα. Αυτός δεν μου απάντησε. Μουρμούρισε κάτι λόγια που εγώ δεν τα κατάλαβα. Εσύ τι άκουσες? Κάτι τέτοιο άκουσες. Και εγώ τα τελευταία χρόνια. Λέω να φανάξω τον ερμηνό, γιατί αυτός όλα τα ακούει. Να μ' αφήνει και να τον γράφω. Ο άνεμος δεν είχε πέσει για ύπνο ακόμη και εμφανίστηκε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, δεν τρέχετε να μ' αφήνετε να κοιμηθώ. Ανησυχώ για το βράδυ. Λέει κάτι παράξενα πράγματα. Σαν να μου έδινε τη βαρύνια του. Μόλις δεν πάθηκε να ακούσει τη μουρμουρίζει. Δεν χρειάζεται να πάω, τα άκουσε όλα. Και θα σε πω τι σημαίνει. Ο βράχος έχει κουραστεί. Τι μου θα πάρει το ζητούρο, παρόλα και μεγάλο σε πολύ. Μα αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, φυσικά, αλλά ο βράχος μου είχε να κουράστηκε να λέει σ' αγαπώ και να περιμένει μια κουβέντα. Μάλιστα μου είπε να την πάρω τη ριζούρα και να την πω κάπου αλλού. Κόπο, εσύ τι προβάθηκες? Δεν με έτυχε τέτοιο ευχαριστητικό που θα το μελετήσω εγώ. Πέτω κάτι να κάνω να το βοηθήσω. Αφήστε το σε μένα, θα το μελάβω εγώ. Εντάξει. Μου είπα ότι την βαρέθηκε. Πώς, τι, η παρέα μου, κάτω, και πού θα την πάρω? Θα την πάρω γιατί εσύ δεν την ξέρεις άλλο. Τι σε νοιάζει που θα πάει, άντε άνοιξε την αγκαλιά σου, έχω κι άλλες δουλειές. Δεν γίνεται να την αφήσει. Μα ξεμείνε, εσύ δεν το έχεις, κάτε μου. Λέ, αλλά... Αλλά δεν έχει. Τώρα, το φως του φεγγαριού είχε γυρίσει προς τη ρίζα και έπεφτε απαλά πάνω της. Ο βράχος, που δεν τυφλόταν πια, την κοίταξε με πολλή συγκίνηση. Είναι τόσο όμορφη, τόσο μοναδική. Είναι η μόνη φορά που έχω κρατήσει στην αγκαλιά μου. Τι θα κάνω τώρα χωρίς αυτή? Σε ποιο βάλε ο σαραμό? Φτάνει τώρα. Τα δάκρυά του έτρεχαν στα μάτια. Όλα έπεφταν πάνω στη ρίζα και τη μούσκευα. Τότε έγινε και κάτι άλλο για πρώτη φορά. Από τη ρίζα και τσου σε φύτρωναν το ένα δίπλα στο άλλο και μέσα σε λίγη ώρα η ρίζα είχε μεταμορφωθεί σε ένα κλαδί με πράσινα αμέτρητα φυλλαράκια. Συγγνώμη. Εντάξει, σύγχρονε. Δεν θα σκεφάλω. Τώρα κατάλαβε τι είναι η αγάπη και τι μπορεί να κάνει. Κόντευε να ραγίσει, η νύχτα και ο άνεμος που είχε παρακολουθήσει όλη τη σκηνή ήρθαν και αγκάλιασαν για αυτόν τον βράχο για να τον συμπερασταθούν. Έμειναν έτσι εγκαλιασμένοι και τον παρηγόρησαν μέχρι που εισήγασε και αποκοιμήθηκε. Κρατούσε το γεμάτο φύλλο κλωδί σφιχτά στην αγκαλιά του και υποσχέθηκε
να μην ξαναπαναπανηθεί ξανά για την παρέα του. Ο καιρός κυλούσε και από τη ρίζα έβγαιναν κι άλλες ρίζες και από το κλαδί μέχρι τα φυλλαράκια σε πρόβαλαν κι άλλα κλαδάκια. Τώρα ήταν πολύ χαρούμενος και δεν τον πήραζε η σιωπή της παρέας του. Κάπου μόνο ρωτούσε τον ουρανό. Έγινε τώρα δέντρο. Δέντρο όχι ακόμη, αλλά σίγουρα δεντράκι. Ο βράχος καλούσε συχνά την βροχή να ποτίσει το δεντράκι του και εκείνη με μεγάλη χαρά άφηνε τη σταγόνευση να πέφτουν βόλκες πάνω του. Ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του. Μετά τον ουρανό πέρασαν όλοι οι φίλοι του για να το συγχαρούν για την ελιά του.
μαθητές μας. Η Τσουρτζουμία η Μαγδαληνή. Θάλασσα και σύννεφο η Φωτεινή η Φάσο. Χορός των πουλιών και των συννεφών είναι η Μανολοπούλου η Βασιλική, η Χριστίνα η Κουλίδου και η Αλφίνη η Χαραναποπούλου. Ουρανός η Βασιλική η Φουγιώτη. Βράχος η Μελίνα η Πασκοπούλου. Η Ελένη Καζή πίσω επί της σκηνής. Να ευχαριστήσουμε θερμά την θεατρολόγο. Τον εποξέτα. Α, την Ειρήνη τη Μανώλη εποξέτα. Τον άνεμό μας. Έλα άνεμε, έλα άνεμε. Κάνε μια γύρα. Ένα, ποιον. Ο ήλιος μας, η Ραφαηλίδου η Κατερίνα. Στη μουσική έχουμε τον μουσικό μας από την περσινή χρονιά, γιατί φέτος δυστυχώς δεν έχουμε μουσικό. Τον Βασίλη τον Παπαγιώργη, τον Τίμιο τον Γιώργο, τον σπιτή μας. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Βασιλιά του, την Άννα Καρδολόγου, τον Ογολόγο. Και βέβαια το υπέροχο κείμενο του Όμηρου Ξενίδη. Τα κουστούμια από το θεατρικό εργαστήρι, θεατρική ομάδα Πίγασος και καθώς και από το βεστιάριο των Αιγαίων Κατερίνης. Μακιγιάς μας έκαναν οι κυρίες Δουλιάκα Γεωργία και Κέντη Τσοπλή. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κανέναν. Θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο σημαντική και αυτούς πρέπει να αναφωνήσουμε. Να λίγο στο βήμα ο Όμηρος Ξενίδης, ο συγγραφέας μας. Και βέβαια μετά. Να καλέσουμε στο βήμα και τον πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ζήσω κάτι τέτοιο. Όταν έγραψα το παραμύθι πριν 10 χρόνια, δεν πήγαινε ποτέ το μυαλό μου ότι θα ζούσα κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, με πολύ συγκίνηση, όλα τα παιδιά, ένα χειροκρότημα πολύ δυνατό, με πολύ αγάπη, όλους τους γονείς, όλους τους καθηγητές και τους συντελεστές της παράστασης και θέλω να κλείσω με μια ευχή την αγάπη που εισπράξαμε εδώ να την κρατήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Μακρύς, παρακαλώ, να δώσετε και τα δώρα που έχουμε ετοιμάσει για τα παιδιά μαζί με την κυρία διευθύντρια. Με ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, Χριστός Ανέστη. Πολύ ωραία. Να πω τα συγχαρητήριά μου σε όλα τα παιδιά. Μπράβο παιδιά. Πάντοτε μας κάνετε υπερήφανος με όλες τις εμπειρίες σας. Τα συγχαρητήριά μου. Και έτσι εσάς και στους δασκάλους που μας αγαπάνε και μας προσέχουν όλους και στη διεύθυνση του σχολείου, ένα μεγάλο χειροκρότημα παρακαλώ. Ευχαριστούμε όλα τα σχολεία που ήρθαν και μας παρακολούθησαν. Όμηρε, νομίζω σήμερα ήταν η πραγματοποίηση ενός ονείρου, φαντάζομαι, και δικό σου. Τα παιδιά παρουσιάσαν εξαιρετικά το παραμύθι, διότι το έχω διαβάσει και είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά. Και πάλι μπράβο σε όλους. Τα δωράκια να δώσουμε στα παιδιά είναι τσαντούλες από το θέατρο Πίγασους και το βιβλίο βέβαια.